Total Body Sculpting. Ο Dr. Αθανάσιος Αθανασίου μας εξηγεί για όλα τα νέα πρότυπα στον κλάδο της πλαστικής και τις θεραπείες συνολικής αποκατάστασης σώματος. Κυρία Αθανασίου, τι είναι το Total Body Sculpting? Το Total Body Sculpting είναι μια νέα τάση στην πλαστική χειρουργική, όπου πλέον όταν κάποιος άνθρωπος έχει μια τέλεια ή έχει ένα θέμα που τον απασχολεί, το βλέπουμε πιο συνολικά. Δηλαδή, είναι σχεδόν έρχονται γυναίκες σε μένα και μου λένε: «Γιατρέ, θέλω τα ψωμάκια» ή «θέλω τους εσωμυρούς». Αλλά ξεχνάνε ότι ποτέ ένα προβληματάκι δεν είναι μόνο του ή ότι μπορούμε να διορθώσουμε πιο συνολικά μια εικόνα και να δείξουμε ένα πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο έντονο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, είναι σαν αυτό που λέμε το δέντρο και το δάσος. Αν διορθώσει μόνο τα ψωμάκια και η κυλίτσα είναι λίγο χαλαρή ή η έσωμυρή είναι χαλαρή ή τα γόνατα είναι χαλαρά, δεν κερδίζουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα κερδίζαμε με την συνολική διόρθωση. Έτσι λοιπόν, εμείς λανσάρουμε αυτό το Total Body Sculpting που περιλαμβάνει και το High Definition μέσα. Δηλαδή, το High Definition που κάνουμε τους κοιλιακούς και τη γράμμωση είναι ένα κομμάτι του Total Body Sculpting, όπου δημιουργούμε ένα πολύ πιο ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα και μια πιο συνολική εικόνα. Φανταστείτε δηλαδή μια γυναίκα όπου έρχεται να κάνει μόνο το ψωμάκι της και ξαφνικά διορθώνει το στήθος, διορθώνει τα χέρια, φτιάχνει την κοιλιά, φτιάχνει τους εσωμυρούς, φτιάχνει τα γόνατα. Οπότε η συνολική της εικόνα είναι πολύ πιο εντυπωσιακή, είναι πολύ πιο έντονη από ότι να διορθώσει μόνο ένα κομμάτι. Τι ζητάνε περισσότερο οι γυναίκες σε επεμβάσεις σε αυτή την περίοδο? Οι πιο συχνές επεμβάσεις αφορούν κυρίως το σώμα και ξεκινάνε από κάτι πιο απλό, όπως είναι η κυταρίτιδα, όπως είναι τα ψωμάκια, και καταλήγουμε σε αυτό που λέμε το mommy makeover, η επαναφορά της μαμάς, όπου μια γυναίκα τώρα, επειδή συνήθως τεκνοποιεί σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν δέχεται το σώμα της αυτές τις αλλαγές που αφήνει ένα τοκετό ή μεγάλες αυξομοιώσεις βάρους και θέλει να ξαναγίνει όπως ήταν και πρώτα. Οι περισσότερες γυναίκες έρχονται και κάνουν το στήθος τους, κάνουν την κοιλιά τους, κάνουν την περιφέρειά τους, φτιάχνουν την υφή του δέρματός τους. Οπότε ουσιαστικά δεν δέχονται τα σημάδια του χρόνου να αφήσουν το στίγμα τους και θέλουν να ξανανιώσουν και να βιώσουν αυτό που ένιωθαν παλιότερα. Και οι άντρες? Φανταστείτε ότι οι άντρες τώρα είναι πάνω από το 40%. Ο άντρας έχει πλέον απενοχοποιηθεί και οι άντρες είναι το ίδιο περιποιημένοι και όμορφες στις μέρες μας όπως ήταν οι γυναίκες. Έτσι λοιπόν και οι άντρες κάνουν τη λιπαναρρόφηση και οι άντρες προσέχουν το σώμα τους και οι άντρες κάνουν την αποτρίχωσή τους. Άρα δηλαδή βεβαίως απευθύνεται στα δύο φύλλα και μη σας πω, οι άντρες είναι και πολύ πιο αποφασιστικοί. Κυρία Αθανασίου, με τη λιποαναρρόφηση μπορεί να δείξει το κορμί γραμμωμένο? Υπάρχουν δύο μορφές λιποαναρρόφησης. Υπάρχει η κλασική λιποαναρρόφηση, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια κάνουλα και τραβάει το λίπος. Και υπάρχει η high definition, όπου τι γίνεται, εκεί πάμε και κάνουμε μια αρχιτεκτονική λιποαναρρόφηση. Δηλαδή, πάμε και αφαιρούμε το λίπος από ανατομικά σημεία του σώματος, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πιο γραμμωμένη και πιο δίνουμε έμφαση στις γραμμώσεις του σώματος. Δεν καταπονείται ο οργανισμός με τόσες επεμβάσεις? Το ωραίο πράγμα του οργανισμού είναι πολύ πιο έξυπνος από ό,τι νομίζουμε. Και φανταστείτε, η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν είναι όταν κάνουμε την επέμβαση mommy makeover. Όπου έρχεται μια γυναίκα που κάνει λιπαναρρόφηση, κάνει την κοιλιά της και κάνει και το στήθος της. Και μου λέει: «Θα πονάω παντού?» Όχι, δεν πονάς παντού, γιατί ο οργανισμός έχει ένα κανάλι λοιπόν. Δηλαδή, ένα πράγμα ενεργοποιείται κάθε φορά. Δεν ενεργοποιούνται όλα μαζί. Άρα είναι πολύ πιο έξυπνος ο οργανισμός και καταπονείται πολύ λιγότερο από ό,τι πραγματικά πιστεύουμε. Γιατρέ, ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για επεμβάσεις? Η κατάλληλη εποχή είναι όταν έχει κάποιος 3 με 4 μέρες. Δηλαδή η σύγχρονη πλαστική χειρουργική ουσιαστικά έχει ένα μικρό downtime. Downtime είναι ο χρόνος αποκατάστασης. Άρα, όταν κάποιος έχει 3 με 4 μέρες, μπορεί άνετα να κάνει μια επέμβαση και μετά μπορεί να χρειαστεί να φοράει ένα κορσέ ή μια ζώνη ή οτιδήποτε. Επειδή με ρωτάνε συνέχεια αυτό, τις μεγαλύτερες ερωτήσεις έχω 15 Αυγούστου. Έρχεται ο άλλος 15 Αυγούστου γιατί έχει 2 εβδομάδες άντρες και το κάνει. Άρα, νομίζω δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή. Υπάρχει πότε μπορεί μια επέμβαση να χωρέσει μέσα στο δικό σου πρόγραμμα.